Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ σε πλήρη σύνθεση, όπως θα δείτε, με υπουργό συμπαρουσιαστή, παρακαλώ, τον κύριο Βορύδη, υπουργό εσωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη θέση? Καταπληκτική. Δύσκολη θέση του. Αρχίζει παρουσιαστή και όλων. Δελειάζει. Νέα καριέρα. Νέα καριέρα. Λοιπόν, γιατί όχι. Ναι, αλλά τώρα, εδώ και οι συνάδελφοι. Ναι. Καλώς τα παιδιά, Χριστίνα και Φίβος. Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Είναι καλός ο ρόλος αυτός, πιο δύσκολος από του υπουργού. Είναι. Πολύ πιο δύσκολο. Mm. Ναι, αλλά δεν συγκρίνεται με τη Μαρία, τώρα εντάξει. Σωστό και αυτό. Αυτό να το προσυπογράψω πάντως. Αυτό να το συμφωνήσουμε όλοι. Σωστό. Να γυρίσουμε και περαστικά στη Μαρία. Να είναι καλά, βεβαίως, το έχουμε πει και το λέει και όλος ο κόσμος εδώ από ό,τι βλέπω και στα μηνύματα. Λοιπόν, πάω, κύριε Υπουργέ, να δω τι γίνεται μετά τις ακρίβειες. Για να τα συζητήσουμε εδώ στη συνέχεια όλοι μαζί. Ξεκινώντας με αυτό που μας έχει φέρει ο πόλεμος, εκτός των άλλων, εκτός των δικών σας ευθυνών που θα πει ο Φίβος, ας πούμε, σε λίγο. Έτσι δεν είναι, Φίβο? Βεβαίως. Πάμε πρώτα. Άρα έχουμε 4 ευρώ ένα καφές, 3 ευρώ ένα σουβλάκι. Για ένα μιλάμε, ένα τυλιχτό, 3 ευρώ με 4 καφεδάκι, κύριε Υπουργέ. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι βέβαιο ότι η ακρίβεια μας έχει χτυπήσει την πόρτα μας για τα καλά και φαίνεται να χειροτερέψει. Δηλαδή, το καλό σενάριο δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Για την ώρα τουλάχιστον. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος ή και εντείνεται ή και χειροτερεύει, καλό σενάριο δεν φαίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε, προφανώς τώρα δεν κομίζουμε, νομίζω, γλάφκα εδώ. Υπάρχουν πολύ σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια. Λοιπόν, το ξέρουμε τώρα αυτό, δεν μιλάμε πράγματα αυτονόητα. Τώρα, το πόσο αυτό μεταφέρεται στο επίπεδο της αγοράς σε κόστος, αυτό είναι μια πιο σύνθετη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Δηλαδή. Θα σας πω γιατί. Διότι, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε, οι επιχειρήσεις οι οποίες ειδικά πουλάνε καταναλωτικά προϊόντα πολύ μαζικά και πολύ ανεκτεθειμένα στον ανταγωνισμό, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτές κατανοούν ότι για να μπορούν να έχουν πώληση και να μην υπάρχει μια κατάρρευση των πωλήσεων, πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία. Μάλιστα. Δηλαδή, αν υπάρξουν. Αν υπάρξουν πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, αυτό θα επηρεάσει τη ζήτηση. Άρα, εκεί θα υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία και η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα τα κομμάτια της αλυσίδας αυτής στην οποία μπορούμε να περιγράψουμε, δηλαδή από το σημείο, αν θέλετε, που έχουμε την παραγωγή του τροφίμου μέχρι το σημείο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία του, η τυποποίησή του, ξέρω εγώ, στο εργοστάσιο, στην εμπορική αλυσίδα η οποία θα το μεταφέρει στο σούπερ μάρκετ ή και τελικά στο προϊόν που θα γίνει τελική κατανάλωση, όλοι κάνουν μια προσπάθεια να απορροφήσουν το κόστος της, το ενεργειακό. Το κάνουν, όντως, το και κάνουν. Ακόμα και στο τέλος της αλυσίδας. Το κάνουν. Ναι. Άρα λοιπόν η επίπτωση, θα δείτε ότι ενώ είναι πολύ μεγάλη στην ενέργεια, δηλαδή θα δείτε πάρα πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, δεν αντιστοιχεί σε τέτοιου ύψους ανατιμήσεις στην αγορά. Ναι, αλλά κάποιου είδους ανατιμήσεις και θα υπάρξουν. Κερδοσκοπία υπάρχει όμως. Και είναι και παγκόσμια, είδους, δεν είναι μόνο εδώ. Ακούστε, σε επαναλαμβάνω, κυρία Κοραή, η κερδοσκοπία θα πρέπει να τη δούμε πιο κεντρικά. Η κερδοσκοπία για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο το έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και πρέπει να απασχολήσει στην κεντρικά κορυφή, στην κορυφή, στην κορυφή στο σημείο που έχουμε τις πολύ μεγάλες ενεργειακές ανατιμήσεις. Τώρα, εδώ, όταν ο άλλος πουλάει καφέ και υπάρχουν 10.000 μαγαζιά που πουλάνε καφέ, αντιλαμβάνεστε ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ ανοιχτός και θα λειτουργήσει. Ναι. Δεν μπορούν να υπάρχουν εκεί. Ναι, σε κάποια όταν τέτοια θα λειτουργήσει. Στη χώρα μας, δηλαδή, στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι εδώ οι εταιρείες παραγωγής κυρίως νομίζω ότι επηρεάζονται από την, ας το πω, εισαγόμενη ακρίβεια. Έχουν καταγράψει κόστος. Πολύ μεγάλα κέρδη, έκτακτα. Σωστά. Άρα εδώ λοιπόν γι' αυτό την ξέρετε την πρόταση την οποία υπερασπίζεται και προωθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα θεωρεί. Δεν κινείται όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν περπατήσει εδώ. Δεν πρέπει να φορολογήσουμε αυτά τα μεγάλα κέρδη. Για τον Μάιο να πηγαίνει αυτό. Θα σας πω. Λοιπόν, εμείς καταρχήν είναι σημαντικό να σταθούμε, αυτή είναι η απόψη μου και νομίζω ότι και έτσι θα γίνει, να σταθούμε πίσω από αυτή την πρόταση. Πρέπει να επιμείνουμε και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός πιέζει πολύ και προσπαθεί να εναρμονίσει εδώ και άλλα κράτη τα οποία να είναι σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου, και ακούστε εδώ, υπάρχει και ένα επιχείρημα, δηλαδή ο Πρωθυπουργός δεν πηγαίνει χωρίς μια συγκεκριμένη οικονομική επιχειρηματολογία να το θέσει αυτό. Δεν θυμήθηκε ξαφνικά το πλαφόν έτσι. Διότι αν κανείς κάνει μια κοστολογική ανάλυση,
καταλαβαίνει ότι ναι, μπορεί να υπάρξει μια επιβάρυνση στην τιμή της ενέργειας λόγω του ότι διάφορες κοστολογικές παράμετροι έχουν αυξηθεί, αλλά δεν δικαιολογεί αυτές τις θηριώδεις αυξήσεις. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος, εδώ είμαστε σε κανόνες ελεύθερης αγοράς και οικονομίας. Ναι. Αν παρέχουμε τώρα, σου λέει εκεί, μεθαύριο θα μας δεις ένας άλλος, να παρέχουμε κάπου αλλού. Δεν τότε τι ελεύθερη αγορά σου λέει. Να εξηγήσω. Πρώτον, αυτή η παρέμβαση στην οποία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός και που, αν θέλετε, σωστά λέτε, εμείς που υπερασπιζόμαστε την ελεύθερη αγορά, μπορεί να την εκτιμήσει και κανείς ως, αν θέλετε, αντινομική επί της αρχής. Όμως έχει μια βάση, γι' αυτό σας λέω, διότι εδώ φαίνεται ότι εξαιτίας του πολέμου αλλά και άλλων παραγόντων οι αγορές πια δεν λειτουργούν ορθολογικά, λειτουργούν φοβικά. Δηλαδή τι ενσωματώνουν, ενσωματώνουν μια μη υφισταμένη αγωνία και φτιάχνουν πια κάτι θηριώδεις ανατιμήσεις που δεν δικαιολογούνται από τα πράγματα. Άρα εδώ τι έχεις. Άλλη λόγω... παρέμβαση μπορούμε να έχουμε εμείς, κύριε Υπουργέ, αν δεν περπατήσει το σενάριο αυτό. Λόγω λοιπόν αυτών των εξαιρετικών συνθήκων. Δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή. Δεν φαίνεται να υπάρχει. Αντιδράει η Γερμανία, αντιδρούν άλλοι. Τα είναι τα τελευταία μετά τη κυβέρνηση που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το ξέρω και νομίζω ότι εκείνο το οποίο έχουμε πει είναι ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε και να υποστηρίζουμε. Υπόθηκε όμως και κάτι άλλο από τον αρμόδιο υπουργό, ότι η πτώση κατανάλωσης είναι για ψυχολογικούς λόγους εξαιτίας του πολέμου. Και, ότι μαζεύεται ο κόσμος. Και ότι δεν κρυώνουν οι πολίτες. Υπήρξε μια δήλωση χτες του κυρίου Γεωργιάδη. Αυτό να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ακούσει. Δεν λέω ότι δεν το είπε. Λέω απλώς δεν έχω ακούσει τη δήλωση για να τη σχολιάσω στο κομμάτι. Και ανακοίνωση τη αντιπολίτευση. Λοιπόν, να πω όμως ποιο είναι κατά τη γνώμη μου το σημαντικό. Κοιτάξτε, μία μείωση τη κατανάλωση ενδεχομένως να υπάρξει και θα υπάρξει για μια σειρά από λόγους. Μπορεί να είναι και ψυχολογικοί λόγοι, μπορεί να είναι και πραγματικοί λόγοι. Έχουν πρόβλημα όμως οι πολίτες, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Λέτε. Έχουν πρόβλημα όμως οι πολίτες αυτή την περίοδο. Προφανώς. Δεν υπάρχει νομίζω το να αμφισβητεί κανείς αυτό. Ότι αυτές οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις επηρεάζουν τα εισοδήματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Παρέμβαση άλλη μπορείτε να κάνετε, κύριε Υπουργέ. Κάνατε μια παρέμβαση, ήδη ανακοίνωθηκαν κάποια μέτρα. Οι αντιπολίτες λένε να πάρουμε και άλλα μέτρα με μείωση φόρων, αύξηση μισθού κτλ. Τι άλλο μπορεί να γίνει. Μειώσεις θα συζητήσετε, μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν λέμε για το ειδικό φόρο. Σε ένα καλάθι. Στο ψωμί. Δεν γίνεται. Εχθές το άφησε ανοιχτό ο κύριος Γεωργιάδης. Το ψωμί δεν μπορούμε να το πούμε. Έχουν κάνει 19 φορές τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Βέβαια δεν είναι σε εποπτεία, Φίβο. Όχι, δεν ξέρω αν το θέμα μας. Το επιτρέπει η Κομισιόν αυτό. Αφού είναι στις γραμμές της. Το προβληματισμό για το θέμα των εμέσων φόρων το ξέρετε. Τον ξέρετε τον προβληματισμό αυτό. Και νομίζω ότι είναι ένας εύλογος προβληματισμός. Γιατί εκείνο που συζητάμε είναι τι. Δεν συζητάμε, γιατί εκείνο που έχει νόημα να βάλουμε συζήτηση είναι ότι έχουμε αποφασίσει ότι οι παρεμβάσεις μας μέχρι στιγμής θα έχουν ένα ύψος 4 δις. Αν αποφασίσουμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα είναι 4, αλλά θα είναι 5 ή θα είναι 6, ανοίγει μια πρόσθετη συζήτηση. Όμως πάντοτε είναι δύο τα μεγέθη τα οποία συζητάμε. Το ένα είναι ποιο είναι το ύψος των παρεμβάσεων και πόσο αντέχουμε δημοσιονομικά να το πληρώσουμε αυτό. Άρα αυτό είναι μία συζήτηση. Η δεύτερη συζήτηση είναι γίνεται σωστή χρήση αυτού του δημοσιονομικού χώρου. Τα μέτρα με δύο λόγια που παίρνουμε είναι σωστά. Είναι τα καλύτερα δυνατά. Θα λειτουργούσαν καλύτερα αν αντί να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Αυτή είναι η συζήτηση. Κάναμε λόγω χάρη τη μείωση των εμέσων φόρων. Ναι. Την ξέρετε λοιπόν την προβληματική, νομίζω ότι την έχουμε αναπτύξει. Ναι, το πρόβλημα με τη μείωση των εμέσων φόρων είναι διπλό. Πρώτον, δεν είσαι σίγουρος ότι οδηγούν σε μείωση των τιμών. Δεν είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό το έχουμε δει. Το έχουμε δει αυτό. Γιατί δεν είσαι σίγουρος, κυβέρνηση είσαι. Μα γιατί δεν διαχωρίζεις τις τιμές. Οι τιμές διαμορφώνονται. Ακούστε, κύριε Κουρά, μην το λέτε αυτά. Αυτό που λέτε το είχαμε ζήσει στην εστίαση. Βεβαίως. Είχε μειωθεί 10% ο ΦΠΑ, δεν είχε περάσει και δεν είχε περάσει. Γιατί αυτό δεν πηγαίνει μαζί με τις τιμές. Δηλαδή, αυτό έχει μια υπόθεση εργασίας. Ότι δουλεύει καλά ο ανταγωνισμός και επομένως επειδή θα αφαιρέσω εγώ τον φόρο, θα οδηγήσει τον ανταγωνισμό στο να μειώσει τη τιμή. Προσέξτε όμως. Επειδή εδώ οι φόροι στα καύσιμα ειδικά είναι πάρα πολύ μεγάλοι, η μείωση αυτών των φόρων ή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη ή αλλιώς αν είναι μικρή σχετικά σε σχέση με τον όγκο των εισπράξεων, ουσιαστικά δεν θα φανεί και υπάρχει κίνδυνος να μην περάσει καθόλου και πουθενά. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα με το πρώτο πρόβλημα με την έμεση φορολογία. Το δεύτερο πρόβλημα με την έμεση φορολογία, και γι' αυτό, επιτρέψτε μου, απορώ γιατί το υποστηρίζει αυτό η αριστερά. Το πρόβλημα με την έμεση φορολογία είναι ότι επηρεάζει μη αναλογικά τον καθένα. Ναι, τον καθένα. Τρόπο. Δηλαδή τι. Επηρεάζει περισσότερους φτωχούς. Όχι. Η μείωση. Πόσα καύσιμα θα βάλει ο πλούσιος ο φτωχός. Να πω γιατί. Διότι έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση
κάποιος ο οποίος έχει μεγαλύτερο εισόδημα και επομένως αυτός ωφελείται πολύ περισσότερο από μια τυχόν μείωση της φορολογίας και έχει πολύ μικρότερη κατανάλωση. Κάποιος που έχει μικρότερο εισόδημα και επομένως ευνοείται λιγότερο αυτός. Αναλογικά. Άρα λοιπόν η επιλογή. Επιτρέψτε μου να τελειώνω. Να πω λίγο το συλλογισμό να πω, γιατί αυτά είναι αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επομένως η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση είναι στοχευμένα να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη, παρά να πάει σε ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο οριζόντιο μέτρο ανησυχούμε ότι, ξαναλέω, θα είναι ευμενέστερο για αυτούς οι οποίοι μπορεί να το έχουν και λιγότερο ανάγκη. Πόσο ψωμί θα φάει, κύριε Υπουργέ, ένας πλούσιος? Ο φτωχός θα φάει πολύ ψωμί. Και τα καύσιμα που θα καταναλώσει για να ζεσταθεί πάλι θα είναι μικρότερο σε σχέση με το μικρότερο ποσοστό εισοδήματός του πλουσίου σε σχέση με το φτωχού. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Μην κάνουμε. Είναι οικονομική η ανάλυση αυτή. Έχετε άδικο. Δεν θέλω να επιμείνω. Εγώ θέλω να πω πιο πολιτικά. Στις πολιτικές επιλογές υπάρχει λίγο παραπάνω από ένα δις να εξοικονομηθεί αν σταματήσει η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Ένα μεγάλο ποσό που μπορεί να πάει σε πολλές πλευρές. Γιατί ένα τέτοιο μέτρο να αποκλείεται? Τώρα αυτό είναι άλλες πολιτικές, έτσι, αλλάζουμε τη συζήτηση. Βεβαίως, υπάρχει ανάγκη να εξευρεθεί χώρος για τη στήριξη των ευάλωτων και των μεσαίων, όχι μόνο των ευάλωτων. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε με το ΦΠΑ, ότι μπορεί να μην το δοθεί, το είδαμε και στην Ελλάδα. Όμως, θα πρέπει και εσείς να αποφασίσετε. Δεν μπορείτε να είστε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Δηλαδή, από τη μία να λέτε έχουμε εμπιστοσύνη στην αυτορύθμιση της αγοράς και από την άλλη να λέτε ναι, αλλά άμα μειώσουμε το ΦΠΑ δεν θα το τηρήσει η αγορά. Αποφασίστε τι θέλετε. Γιατί αν πιστεύουμε στην αυτορύθμιση της αγοράς, τότε το ΦΠΑ θα λειτουργήσει ευεργετικά και ας το πάρει και ο πλούσιος. Δεν έχω εγώ πρόβλημα. Ας το πάρει και ο πλούσιος. Αρκεί να περάσει στο ψωμί ψωμάκι. Μπορεί να μην έχετε πρόβλημα, τι θα κάνετε? Αλλά εμείς έχουμε πρόβλημα, έχετε... από την αλήθεια. Για το ποιος ωφελείται έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Γιατί πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Το ψωμάκι επομένως, πόσο θα πληρώνει επομένως, ο κόσμος το λεπτά, θέμα είναι. Θα του δώσετε επιταγή ακρίβειας, άλλη επιταγή ακρίβειας, πέρα από την επιταγή των καυσίμων. Γιατί υπήρχε και αυτό στη συζήτηση, τύπου επιταγή ας πούμε τροφίμων. Να τη συγκεντρώσουμε λίγο την κουβέντα. Τελείωσα. Να τη συγκεντρώσουμε λίγο. Δικό σας ο χρόνος. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Η προσπάθεια που γίνεται πρωτίστως και κυρίως είναι να αντιμετωπιστούν αυτές πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στο ενεργειακό. Ναι. Συμφωνούμε ότι εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και στο αλεύρι είναι και στο ελαιόλαδο. Ακούστε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κάποιου είδους ανατιμήσεις και μια επίπτωση και σε άλλα σημεία της οικονομίας. 60% το μαλακό. Αλλά λέω ναι, ότι προφανώς για να έχουμε παραδείγματος χάρη έναν μεσοσταθμικό πληθωρισμό της τάξης του 7-8%, προφανώς δεν έχουμε τις αυξήσεις του πληθωρισμού του 100% που έχουμε στο ενεργειακό. Ναι, άρα ναι, υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν έχουν επηρεαστεί. Υπάρχουν προϊόντα που έχουν επηρεαστεί λίγο. Υπάρχουν προϊόντα που έχουν επηρεαστεί μεσαία. Η οικονομία θα αντέξει, κύριε Υπουργέ. Εγώ βλέπω εδώ σήμερα. Έχουμε, λοιπόν... Κοιτάξτε εδώ τι λένε τα νέα σήμερα. Να συγκεντρωθούμε λίγο στην απάντηση. Να συγκεντρωθούμε, αλλά εγώ βλέπω εδώ με αυτά τα νούμερα. Θα πάμε στον τοίχο. Όλα είναι όμως το ίδιο παζλ. Όχι, δεν έχω, αλλά πρέπει να μου πείτε τι θέλετε να απαντάω. Μαζί είναι τα θέματα. Όλα μαζί. Και το χρέος και οι ανατιμήσεις και το αυτό και τα λοιπά. Βέβαια. Ωραία, πείτε μου, γιατί αν μου φέσετε το θέμα του χρέους, θα συζητήσουμε το μετά, θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, απλώς πρέπει να απαντάω το ένα με τον λόγο. Λέμε αν θα βγει ο λογαριασμός στο τέλος. Λύστε πρώτα την ακρίβεια και μετά ας πάμε στο χρέος. Η απάντηση λοιπόν είναι και η επιλογή της κυβέρνησης στα ζητήματα αυτά είναι οι στοχευμένες παρεμβάσεις για να στηρίξουμε εκεί που θεωρούμε και νομίζω ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτή, ότι δυσκολεύεται ο κόσμος περισσότερο. Αυτό θα συνεχίζεται. Όσο δηλαδή κρατάει η κρίση, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Ναι. Γυρνάμε τώρα στη συζήτηση του χρέους, αλλά και στα άλλα μέτρα που τα είχαμε αφήσει. Άλλες λοιπόν, ας πούμε ότι δεν κάνει δεκτή την πρόταση, δεν συμφωνεί η Ευρώπη στην πρόταση του Πρωθυπουργού και ευρύτερα και άλλων πλέον. Ναι. Γιατί με την πρόταση του Πρωθυπουργού έχουν συνταχθεί και άλλες χώρες. Και έτσι, ο Ντράγκη και σωστά, ο Σάντσετ. Ας πούμε όμως ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Και τι άλλες δυνατότητες έχουν? Μία δυνατότητα είναι το να συνεχίσουμε να έχουμε δημοσιονομική χαλάρωση. Γιατί η δημοσιονομική χαλάρωση μας δίνει την δυνατότητα να παρεμβαίνουμε με μέτρα στήριξης. Ναι, τα φορτωνόμαστε όμως. Η δεύτερη συζήτηση η οποία άνοιξε και ανοίγει είναι το αν, παραδείγματος χάρη, δαπάνες οι οποίες γίνονται και είναι σημαντικές για τη χώρα, όπως οι αμυντικές δαπάνες, θα προσμετρώνται στο χρέος. Ακριβώς. Και μας γυρνάει στη συζήτηση εδώ ξανά για το χρέος. Σωστά. Στο όλο έλλειμμα, αυτό. Στο χρέος δεν γίνεται να μην μπουν.
Στο Έλληνα. Όλο αυτό, σωστά. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν μας ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση που κατά τη γνώμη μου είναι ενταγμένη και σε μια ευρωπαϊκή και σε μια παγκόσμια συζήτηση, γιατί όλα αυτά δεν είναι τοπικά, δεν είναι της Ελλάδος. Τα ζητήματα παραδείγματος χάρη της αυξήσεως του δημοσίου χρέους εξαιτίας των περιορισμών, της χαλάρωσης των δημοσιονομικών περιορισμών, δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει για την Ελλάδα. Βρέθηκε ξαφνικά η Γερμανία. Αλλά η Ελλάδα έχει ένα χρέος. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο χρέος. Αλλά το χρέος στην Ευρώπη δεν είναι. Μάλιστα, βεβαίως. Έτσι είναι. Εμείς θα πιεστούμε πιο πολύ. Βεβαίως, αλλά εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι αυξάνεται συνολικά. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μια αναλογική αύξηση του χρέους και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν έχει αυτή την αναλογικότητα. Δηλαδή, αυξάνεται το χρέος, αλλά λιγότερο κατά αναλογία από ό,τι αλλού. Άλλες χώρες με μικρότερο χρέος. Πράγματι, όμως το αυξάνουν και αυτές. Άρα το ζήτημα του δημοσίου χρέους, το ζήτημα επομένως του χρέους των κρατών. Ευρωομόλογα δηλαδή. Αυτό είναι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν σας βλέπω καλά, κύριε Βορύδη. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι. Λέω ότι θα υπάρξει. ΣΥΡΙΖΑ, λέω δίπλα. Είναι ΣΥΡΙΖΑ και η επιχειρηματολογία σε ένα βαθμό. 30 δεύτερα πρέπει να κλείσουμε. Λέω ότι θα υπάρξει μία συνολική απάντηση. Για τον Πατούλη μια ερώτηση. Πώς είναι το Πατούλη. Για τον κύριο Πατούλη. Κύριος Πατούλης μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Πρώτα απ' όλα θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και λέει ο άνθρωπος εδώ παρουσιάζει τα στοιχεία του. Και το δακτορικό του κύριο Πατούλη. Του βάζετε καλό βαθμό στο δακτορικό του. Έχει την απάντηση του Πανεπιστημίου εδώ ο κύριος Πατούλης. Αύριο θα τον έχουμε στην εκπομπή. Ελπίζω, αν φυσικά θέλει και ο ίδιος, να δώσει την απάντησή του φυσικά. Και προαναγγέλει και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τίθεται θέμα στήριξη του κύριου Πατούλη. Θα ξαναείναι υποψήφιος την επόμενη φορά. Τώρα ειλικρινά με πιάνετε λίγο. Εγώ θέλω απαράσκευο εδώ, δεν το ξέρω το θέμα. Δεν διαβάζετε αυγή από τη φέρα. Κύριε Υπουργέ. Αυτό με τα βεβαιότητα. Δεν διαβάζετε αυγή. Είναι αλήθεια ότι δεν διαβάζετε. Σας δωρήσουμε εδώ την αυγή και το ρίζο σπάστα. Με τον εκλογικό νόμο δεν νομίζω ότι δεν τη διαβάζω για το θέμα του κόστου τη αγορά. Εκλογικό νόμο. Τι θέλετε. Θες να αλλάξεις την αίσθηση. Δεν σας λέει κανείς να τον αλλάξετε. Κανείς μου λέει να τον αλλάξω. Εντάξει. Δηλαδή για την ακρίβεια πάμε ανάποδα. Μην το κάνετε αυτό. Ο Πρωθυπουργός μου λέει ότι δεν θα τον αλλάξω. Σας το είπε αυτό. Αυτό το λέτε. Πότε τον ρωτήσατε. Τώρα πρόσφατα. Έχει σημασία. Όχι. Πότε. Εάν φτάσει σε αυτό το σημείο η Νέα Δημοκρατία θα ήταν μια ένδειξη ανασφάλειας. Αν φτάσει στο σημείο να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, επιτρέψτε μου, είναι μια συζήτηση που την ακούω, την βλέπω στα μέσα, την διαβάζω. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν διεξάγεται στο επίπεδο του Πρωθυπουργού και των υπουργών του. Όχι, σας λέω ότι δεν διεξάγεται. Να κλείσουμε, ελάτε. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση σε εμάς. Σου είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει σε θέμα. Υπάρχει συζήτηση σε εσάς, σε εμάς δεν υπάρχει. Εσάς σας είπε ο Πρωθυπουργός δεν αλλάζει τον εκλογικό. Όχι, θα λέτε στις συζητήσεις τις δικές μου με τον Πρωθυπουργό δεν υπάρχει. Μην ασχοληθείτε. Ούτε το έχω ακούσει. Ποιο λεπτά κύριε Κουρέ. Ούτε το έχω ακούσει από συναδέλφους. Άμα συζητάει ο Πρωθυπουργός με τον αρμόδιο υπουργό. Ούτε το έχω ακούσει. Λοιπόν, κλείνουμε, παιδιά. Θα είναι όμως η τοπάθεια αν πάτε. Σωστά το ρώτησε ο Φίλος. Σας λέω δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Δεν ρώτησε. Πάμε, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Μα δεν θα πάει, δεν θα πάει. Τέτοια συζήτηση. Αποφεύγει κύριε Υπουργέ, να το. Δεν υπάρχει τέτοιος προβληματισμός. Αποφεύγει με το βγάζεις μετά τη δήλωση. Παιδιά, κλείνουμε γιατί μας πιέζει ο κύριος Κονιτόπουλος στο κόντρο. Δεν παραμείνουμε άλλο. Κάποια στιγμή και ο τηλεοπτικός χρόνος τελειώνει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.